Πιστεύεις? Πιστεύω, ναι, πιστεύω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αλλά έχω μια εσωτερική δύναμη και η οποία με κρατάει υγιωμένο. Είναι κάτι που το έχεις καλλιεργήσει περισσότερο οριμάζοντας, δεν ξέρω, περνούν τα χρόνια και είναι μια πιο συνειδητή επιλογή αυτή. Βέβαια, δεν είναι μια από τις επιλογές που έχω κάνει, η οποία καλώς ή κακώς έχω ζήσει κάποια πράγματα με την οικογένειά μου, την οικογένειά μου, γιατί και εμείς οι ίδιοι, εγώ με τα αδέρφια μου, είμαστε από θαύμα, ζούμε από θαύμα, δηλαδή γεννηθήκαμε από θαύμα και έχουν γίνει κάποια πράγματα στην οικογένειά μου που πιστεύουμε ότι γίνονται θαύματα θεϊκά. Ο καθένας πιστεύει που θέλει. Αν κάποιος βρει τη δύναμή του οπουδήποτε αλλού, καλώς εγώ τη βρίσκω εκεί. Είναι μια κινητήριος δύναμη η πίστη. Δηλαδή υπήρξαν στιγμές στη ζωή σου που πραγματικά... Ναι, έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ με. Σε πολλά πράγματα. Δείξε μου τον δρόμο. Σε εμπιστεύομαι. Σε ξέρεις. Έτσι μεγάλωσα. Ποια είναι η σχέση σου με την οικογένειά σου? Πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να βλέπω λίγο παραπάνω τους γονείς μου. Λόγω δουλειάς, ξέρεις, δεν προλαβαίνω να τους δω, αλλά θα ήθελα πολύ να τους δω λίγο παραπάνω. Τι σου λένε τώρα? Δεν έχει αλλάξει κάτι στη σχέση μας με τους γονείς μου. Ίσα-ίσα που δεν μιλάμε τόσο πολύ για τη δουλειά. Μιλάμε για πράγματα πιο οικογενειακά, πιο καθημερινά, αν έφαγες. Κλασική μαμά, ας πούμε, και μπαμπάς. Ότι μήπως χρειάζεσαι κάτι, μήπως να σου φέρουμε κάποιο φαγητό. Η ανησυχία, ναι. Η ανησυχία είναι ότι κοίτα, να είναι γεμάτη ψυχή σου αυτό, δεν τους νοιάζει κάτι άλλο. Είναι χαρούμενοι τώρα για σένα? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και χαίρομαι και εγώ που τους βλέπω χαρούμενους. Και βασικά με όλη την οικογένεια. Και με τον αδερφό μου είναι χαρούμενοι, που ο αδερφός μου κάνει. Είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ασχολείται με λογιστικά και με οικονομικά κτλ. Και είναι παντρεμένος με τη γυναίκα του, μια υπέροχο κορίτσι. Και η αδερφή μου κάνει την καριέρα της στην Ολλανδία, είναι παντρεμένη, τώρα έχει και δύο παιδάκια. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι γονείς μου μαζί μας. Εντάξει, θα χαρούν ίσως λίγο παραπάνω αν μπορείς να καταφέρω και εγώ κάνω οικογένεια. Σου αλλά... το λένε, ναι. Βλέπεις, είμαι διακριτική, κάνω παύση. Ναι, όχι, δεν μου το λένε συχνά. Δεν μου το λένε. Ποτέ δεν νιώθω πίεση για αυτό το πράγμα. Ότι όποτε τα φέρει ο Θεός... Τώρα αυτό το διάστημα δεν χαίρεται λίγο παραπάνω. Δεν είμαι ποτέ μόνος μου. Ποτέ μόνος. Αυτό δεν ακούστηκε ωραία. Δεν είμαι ποτέ μόνος. Τώρα είμαι μαζί. Τώρα μετά από λίγο θα πάω να βρω ένα κάτι φίλους μου να πιούμε ένα καφέ. Μετά θα πάω στούντιο να δουλέψω μαζί με φίλους. Προσπαθώ και στη δουλειά να έχω φίλους και. Τι εννοώ, ότι μπορεί για μια μαμά και ανθρώπους που πραγματικά σε αγαπάνε και νοιάζονται για τον Κωνσταντίνο, η έννοια να είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου ή μια κοπέλα ή γυναίκα σου που είναι για τον Κωνσταντίνο και θέλει να σε φροντίζει και να σε αγαπάει, όχι για κάτι άλλο.